Επιστρέψατε σε ένα γήπεδο όπου ήσασταν παιδάκι τότε και πιστεύω ότι οι αναμνήσεις είναι πάρα πολλές και ζωντάνεψαν σήμερα. Σίγουρα αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Ήταν πραγματικά ένα εξάμεινο που έμεινε στην ιστορία. Νομίζω ότι μαζί με τους παίκτες μου τότε, με την διοίκηση και όλα αυτά, καταφέραμε να ανεβάσουμε την Καστοριά στην αυτή κατηγορία, οπότε αυτό για μένα λέει πολλά πράγματα. Οπότε, όχι μόνο τώρα, κάθε φορά που θα έρθω σε αυτή την πόλη, σε αυτό το κήπεδο, θα έρθω αρκετά καλά πράγματα από το 1996. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω, γιατί σίγουρα έχει φύγει πάρα πολύ κόσμο από τότε στην εποχή, την εποχή μου εδώ, αλλά να ευχαριστήσω τον κόσμο, έναν αγαπητό κόσμο, έναν κόσμο που μου έκανε να νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι. Οπότε πάντα πρέπει να ευχαριστήσω για αυτή τη φιλοξενία που είχε σε αυτό το χρονικό διάστημα και τώρα όταν έρχομαι εδώ, νιώθω πραγματικά πάρα πολύ καλά. Βέβαια, ήρθατε σε ένα γήπεδο όπου αγωνιστήκατε με μια ομάδα η οποία από ό,τι γνωρίζετε δεν υφίσταται. Γίνονται ενέργειες για να ξεκινήσει πάλι. Σίγουρα, αυτό είναι που μας αφήνει αυτή τη συναχώρια, γιατί μια ομάδα που έχει γράφει ιστορίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο να βρίσκει σε αυτή τη δύσκολη θέση. Αλλά εύχομαι πραγματικά με μεγάλη προσπάθεια να βρεθεί ένα τρόπος που θα το εκτιμήσει αυτό το πράγμα, να ξαναφέρει την Καστοριά εκεί που αξίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και, ένα σχόλιο για, για τη σημερινή κίνηση. Ναι, για κάνε λίγο την ερώτηση. Είναι πραγματικά αρκετά συγκινημένη, αρκετά καλή αυτή τη κίνηση για τους ανθρώπους της ομάδας. Και εγώ πάντα είμαι σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα στη διαθέση για να μπορέσω εγώ να βοηθήσω τους ανθρώπους και περισσότερο σε αυτά τα όταν μιλάμε για ένα παιδάκι που έχει αυτές τις ανάγκες αυτή τη στιγμή. Οπότε ευχαριστώ και τον κόσμο που ήρθε και εύχομαι πραγματικά να βρουν λύσεις για να μπορέσει αυτό το παιδάκι ίσως να υπάρχει και μια ευκαιρία ζωής στη ζωή του.